ή τυραννικός του Ξενοφόντα. Ένας διάλογος για τα διέξοδα και τις ανασφάλειες των τυράννων με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, όπως ακούσατε στον τίτλο της εκπομπής, σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα έργο του Ξενοφόντα, το οποίο έχει σαν τίτλο «Ιέρον», αλλά το συναντάμε και «Η», όπως ακούσατε, «Τυραννικός». Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα έργο, με ένα διάλογο περί τυραννίας και κύριο αντικείμενο που περιγράφεται στον Ιέρωνα. Θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά, θα μας τα αναπτύξει η καθηγήτρια, η κυρία Κωνσταντίνα Γογκάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας του αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το μάθημά της είναι εισαγωγή στη φιλοσοφία, διδάσκει επίσης φιλοσοφία του αθλητισμού και η αγάπη της για τον Ιέρωνα και τον Ξενοφόντα είναι μεγάλη, τον έχει μελετήσει πολύ και έτσι τις γνώσεις της θα τις μοιραστεί σήμερα μαζί μας. Κυρία Γογκάκη, χαίρετε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, κυρία Καράγιωργα, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς που την αποδεχθήκατε. Για πέστε μας λοιπόν για αυτό το έργο. Ναι, το έργο Ιέρωνη, τυραννικός του Ξενοφόντος, είναι ένας διάλογος περί του καθεστώτος της τυραννίας, όπως είπατε, που διεξάγεται ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Το ένα εξ αυτών είναι ο Ιέρων, ο τύραννος των Σιρακουσών, στο διάστημα 478 π.Χ. έως 466. Το 466 π.Χ. είναι και η χρονιά που πέθανε και τάφη στην Κατάνη, ονόμασε Έτνα. Αν και μετά τα οστά του είχαν μια περιπέτεια αντιμετωπίσει λόγω και των εξορίστων κατοίκων της περιοχής. Οι Σιρακούσες, όπως αναφέρατε λίγο, ήταν πόλη της Ιταλίας στη νοτιοανατολική ακτή, η οποία ιδρύθηκε από τους αρχαίους Έλληνες το 734 ή 733 π.Χ. και αποτελούσε τη σημαντικότερη πόλη της Μεγάλης Ελλάδας και μία από τις σπουδαιότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις. Ως κυβερνήτης ο Ιέρων υποστήριξε με έδαμε τους ποιητές. Παράδοξο για τους τυράννους? Όχι. Ίσως αυτή μια διπολική προσωπικότητα που πολλές φορές εμφανίζουν δικαιολογεί και μια αντίφαση που θα διαπιστώσουμε. Έτσι λοιπόν υποστήριξε τους ποιητές, τους μουσικούς και γενικά τους καλλιτέχνες. Μάλιστα στην αυλή του διέμεναν πολλοί λαμπροί άντρες της εποχής, όπως ο Σιμονίδης, ο Ξενοφάνης, ο Επίχαρμος, ο Εσχύλος, ο Πίνδαρος, ο Βακχυλίδης και ένα σωρό άλλοι, ενώ υπάρχει μια πηγή που υποστηρίζει ότι γύρω στα 470 συνδέθηκε με τον εξόριστο από την Αθήνα Θεμιστοκλή. Κάτι στο οποίο έχουμε και μια δεύτερη πηγή που λίγο είναι αντίθετη της προηγούμενης. Αν έχουμε χρόνο θα αναφερθούμε και σε αυτό. Ωραία. Ενώ λοιπόν υποστήριζε την καλλιτεχνική πλευρά των ανθρώπων και αρέσκετο στο να του γράφουν ωραία εγκόμια, φυσικά πάντοτε επί αμοιβή, από την άλλη πλευρά χαρακτηριζόταν ως φιλάργυρος και βίαιος. Ως τύραννος έπρεπε να είναι βέβαια και βίαιος, ενώ ήταν και ο πρώτος ο οποίος δίκτυο κατασκοπίας, χρησιμοποιώντας τους ονομαζόμενους από τον Αριστοτέλη και τους αρχαίους οτακουστές.
Ο συνομιλητής του Ιέρωνα στο διάλογο του Ξενοφόντος είναι ο ποιητής, ο Σιμονίδης, ο λυρικός μας ποιητής, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στην αυλή του τυράννου και θέτει το ερώτημα προς τον Ιέρωνα αν ο τυραννικός βίος όντως διαφέρει από τον ιδιωτικό, κυρίως όσον αφορά στις χαρές και στις λύπες, στις απολαύσεις, τις ειδονές και τις στενοχώριες, δίνοντας κατά κάποιο τρόπο και την αφορμή για τη διεξαγωγή αυτής της συνομιλίας. Ο Σιμονίδης, υποβάλλοντας αυτή την ερώτηση, έχει βέβαια και ο ίδιος την κοινή πεποίθηση ότι, όπως έχουμε και όλοι μας άλλωστε, ένας τύραννος απολαμβάνει σε μεγαλύτερο βαθμό όλες τις ειδονές και ότι επομένως οι στεναχώριες του είναι πολύ περιορισμένες, ή αλλιώς αν το θέσουμε το θέμα, ότι οι τύρανοι γεύονται περισσότερες απολαύσεις ενώ παράλληλα θλίβονται και υποφέρουν λιγότερο από τους απλούς πολίτες. Ο Ιέρων, ενοχλημένος από την προκατάληψη αυτή του κοινού νου, επιχειρεί να την ανασκευάσει βάσει μιας αποδεικτικής πορείας που λαμβάνει υπόψη εμπειρικά δεδομένα. Έτσι, στο πρώτο μέρος του διαλόγου προβαίνει σε σύγκριση των δύο βίων, η οποία στηρίζεται σε έναν μεγάλο κατάλογο απολαύσεων. Οι 8 ομάδες ευχάριστων πραγμάτων, τις οποίες ο Σιμονίδης είχε αρχικά απαριθμίσει, είναι τα θεάματα, τα ακούσματα, οι μυρωδιές, το φαγητό και το πιωτό, η ερωτική, τα αντικείμενα που γίνονται αντιληπτά από όλο το σώμα, τα καλά και τα κακά πράγματα και ο ύπνος. Εκεί λοιπόν εστιάζεται η απάντηση του Ιέρωνα. Ο τύραννος Ιέρων, θέτοντας ως βάση τη σύγκριση του τυραννικού και ιδιωτικού βίου τον μακρύ αυτό κατάλογο ειδονών, επιχειρεί να δείξει ότι οι απόψεις για τον ανέφελο βίο των τυράννων αποτελούν απλώς προκαταλήψεις του πλήθους, καθώς στην πραγματικότητα η ζωή ενός τυράννου υποστηρίζει ότι είναι ασκληρή και δύσκολη. Έτσι, σχετικά με τις ομάδες αυτές, ο Ιέρων υποστηρίζει ότι ένας τύραννος δεν έχει συναισθηματική σχέση με τους ανθρώπους. Επομένως, δεν αισθάνεται ποτέ ασφαλής. Αντιθέτως, ζει διαρκώς με το φόβο της προδοσίας και της συνωμοσίας και έτσι είναι αναγκασμένος να διαπράττει εγκλήματα προκειμένου να περιφρουρήσει και να μην χάσει την εξουσία του. Με δεδομένο δηλαδή υποστηρίζει ότι η αγάπη αποτελεί ένα πολύ μεγάλο αγαθό για τους ανθρώπους, ο Ιέρων δείχνει ότι ο τύραννος υστερεί και σε αυτό το σημείο από τους απλούς πολίτες, εφόσον στερείται την ανιδιοτελή αγάπη. Ούτε ο πλούτος επομένως κάνει ευτυχισμένο τον τύραννο. Αυτός δηλαδή όχι μόνο στερείται την ειλικρινή φιλία ή την αληθινή αγάπη, αλλά ζει και μονίμως την ανασφάλεια που γεννά η δυσπιστία, ενώ κινδυνεύει ακόμη και από το γεγονός ότι από αιώνους ο μόνος που τιμάται από τους συμπολίτες του είναι ο τυραννοκτόνος. Μάλιστα στο σημείο αυτό χρησιμοποιεί και ένα παράδειγμα από τον αθλητισμό
υποστηρίζοντας δηλαδή, με τον οποίο ο ίδιος ο Ιέρον έχει μια ιδιαίτερη, μια ιδιάζουσα σχέση, ίσως προλάβουμε και αναφερθούμε μετά. Παρένθεση, παρένθεση, νομίζω ότι υπάρχουν σχέσεις καλές των τυράννων με τον αθλητισμό, έτσι δεν είναι, μια και είστε και ειδική. Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε βεβαίως. Θα μας τα πείτε στη συνέχεια, ναι. Βεβαίως, είναι ένα μέσο προβολής και του εαυτού τους και της πατρίδας τους, μια δυνατότητα να προβάλλουν και να αναδείξουν ένα προσωπικό γόητρο, δηλαδή να αποδείξουν ότι έχουν μια πολύ αποτελεσματική πολιτική διακυβέρνηση και να επιδείξουν την ισχύ και τον πλούτο τους. Αν μπορέσουμε θα μιλήσουμε στη συνέχεια, γι' αυτό, ωραία, γιατί, ωραία, ναι. Γιατί έχει στεφτεί αρκετές φορές ο Ολυμπιονίκης. Όχι βέβαια επειδή ο ίδιος είχε αθλητικές ικανότητες, αλλά επειδή είχε την πολυτέλεια να εκτρέφει ύπους στην αυλή του, μέσω των οποίων για των ηνιώχων μπορούσε και υφύρπαζε κατά κάποιο τρόπο. Τα Ολυμπιακά μετάλλια, μάλιστα. Έτσι λοιπόν, παραθέτει, λέει δηλαδή σε ένα σημείο ότι ένας αθλητής δεν μπορεί να χαρεί όταν κερδίζει τους αγύμναστους ιδιώτες, αλλά στενοχωριέται όταν υστερεί των αντίστοιχα γυμνασμένων ανταγωνιστών του. Έτσι λέει και ο τύραννος. Δεν νιώθει καμιά χαρά όταν δείχνει να και φαίνεται να έχει περισσότερα από τους απλούς ιδιώτες. Όμως στεναχωριέται όταν έχει λιγότερα από τους άλλους, καθώς αυτοί είναι οι ανταγωνιστές του πλούτου του. Και βέβαια παραθέτει στη συνέχεια τις αντινομίες που υπάρχουν στα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των τυράννων, που θέλει να αποδείξει τελικά και να υποστηρίξει ότι οι τύρανοι δεν είναι περισσότερο ευτυχισμένοι από τους απλούς πολίτες. Και ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που επικαλείται είναι ότι από τα δυσάρεστα που υφίστανται οι τύρανοι, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι παρότι αναγνωρίζουν τους γενναίους, τους σοφούς και τους δίκαιους, όπως και οι ιδιώτες, ωστόσο οι τύρανοι μάλλον τούτερο παρά τους θαυμάζουν. Τους ανδρείους τους φοβούνται μη τυχόν και τολμήσουν κάποια ενέργεια εις βάρος τους, για χάρη της ελευθερίας. Τους σοφούς τους φοβούνται μήπως και μηχανευτούν κάτι εναντίον τους. Τους δίκαιους τους φοβούνται μήπως θελήσει κάποια στιγμή αυτούς το πλήθος για κυβερνήτες του. Αν όμως, λέει, οι τύρανοι από το φόβο τους δολοφονήσουν όλους αυτούς, μάλιστα στη κυριολεξία το ρήμα που χρησιμοποιεί θα το μεταφράζαμε ως ξεπαστρέψουν όλους αυτούς, τότε ποιοι άλλοι, λέει ο Ιέρον, θα τους μείνουν για να τους χρησιμοποιούν εκτός από τους έκλητους και τους δουλοπρεπείς? Τους άδικους τους εμπιστεύονται, επειδή και αυτοί φοβούνται, όπως οι τύρανοι, μήπως η πόλη κάποια ημέρα γίνει ελεύθερη και ασκήσει επάνω τους την εξουσία της. Αυτό το έργο, σας ακούω τόσο ώρα και θέλω να ρωτήσω, δεν μπορώ να σας αφήσω να τελειώσετε, ναι. Είναι, επειδή μιλάει για πολίτευμα, είναι ένα έργο που διδάσκεται στις σχολές μας, στις νομικές, στις πολιτικές? Όχι. Δεν είναι ένα πολύ γνωστό έργο του Ξενοφόντα. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Ξενοφόν, ο οποίος το γράφει, είναι ένας από τις λίγες περιπτώσεις που υποστηρίζει τα τυραννικά και τα καθεστώτα της ολιγαρχίας. Ανεξάρτητα τη στηρίζει, μας δίνει στοιχεία που ένας ο οποίος διδάσκεται την πολιτική σε οποιαδήποτε μορφή οφείλει να το μαθαίνει αυτό το έργο. Έτσι δεν είναι? Καλό είναι, γιατί και κυρίως από την άποψη ότι αυτό ειδικά το έργο προσωπικά το θεωρώ
ένα τόσο επίκαιρο έργο, γιατί ενώ λέει όλα αυτά ο τύραννος και εκφράζει τη δυστυχία του και τη δυσκολία του στο να κυβερνάει με αυτόν τον τρόπο την περιοχή του, που δίνει τη δυνατότητα στο Σιμονίδη του Κίου που παρακολουθεί να του πει: καλά η Έρωνα, τα λες υπέροχα, τα λες πιστικά, τα ξέρεις υπέροχα. Αφού λοιπόν υποστηρίζεις με τέτοια σαφήνεια το ότι είσαι δυστυχισμένος και όλοι οι τύρανοι έχουν αυτή την κακοτυχία να ζουν κάτω από τέτοια πίεση, από τέτοια δυσκολία κτλ., γιατί ούτε εσύ ούτε και κανένας από τους τυράννους παρετήστε ή έχει παρετηθεί? Γιατί δεν αφήνετε αυτή τη μορφή που σας απομονώνει από τον κόσμο, που σας κάνει εχθρούς, που μίσος των πολιτών, που κανείς δεν είναι από αυτούς ευχαριστημένος, και επίσης που σας κάνει να φοβόσαστε μέρα νύχτα για τη ζωή σας και να βλέπετε παντού συνωμότες. Αφού λοιπόν το διαπιστώνετε ότι ζείτε με αυτό τον τρόπο, γιατί δεν επιχειρείτε να διαφύγετε αυτής της μορφής? Και βέβαια ο ίδιος ο Σιμονίδης, μέσα από αυτά τα ερωτήματα που θέτει, μετά την απάντηση του Ιέρωνα ότι ο δρόμος μας είναι κλειστός, είναι μονόδρομος, έχουμε κάνει λέει τόσα εγκλήματα που δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω τις ψυχές αυτών των ανθρώπων και να τους αναστήσουμε, έχουμε κάνει τόσες κλοπές για να εκεί μας καλύτερη ζωή που δεν μπορούμε να επιστρέψουμε αυτά τα χρήματα, έχουμε φυλακίσει τόσο κόσμο, είναι αδύνατο να βγάλουμε όλους αυτούς έξω. Άρα η μόνη λύση, λέει συγκεκριμένα, που έχει ένας τύραννος είναι όχι για να διαφύγει, είναι να κρεμαστεί. Και τα λέει και ο ίδιος ο τύραννος. Τα λέει ο ίδιος ο τύραννος αυτά. Αυτό είναι το καταπληκτικό, ότι ο Ξενοφών προσπαθεί να δικαιολογήσει τον τύραννο και επίσης να δείξει την έννοια της υπακοής των κυβερνωμένων, και τελικά κατορθώνει εντελώς το αντίθετο, να αναδείξει διαστόματος του ιδίου του τυράννου τα μειονεκτήματα αυτά του καθεστώτος του συγκεκριμένου, και το πόσο όταν ένα πολιτικό σύστημα ανήκει στον ένα, ο οποίος ασχολείται και διαφέρεται μόνο για τον εαυτό του και δεν ασχολείται με το κοινό καλό, πόσο προβληματικό είναι όταν δεν έχει λαϊκό έρισμα. Και βέβαια στο δεύτερο μέρος του διαλόγου γίνεται μία πολύ ενδιαφέρουσα, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, διδασκαλία του Σιμονίδη προς τον Ιέρωνα με μαθήματα δημοκρατίας. Του λέει δηλαδή: εφόσον δεν μπορείτε να ξεφύγετε, μπορείτε να βελτιώσετε το σύστημα αυτό, και αντί να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο που λειτουργεί, του απαριθμεί 16 πολιτικές προτάσεις ουσιαστικά, οι οποίες, κυρία Καράγιοργα, ειλικρινά μπορούν να σταθούν και στο σύγχρονο πολιτικό σύστημα, για να δούμε πόσα μπορεί να υλοποιήσει ακόμα και μια δημοκρατική κυβέρνηση, για να πάει παραπέρα και να έχει ως σύμμαχό της την πλειοψηφία του κόσμου. Αρχίζει δηλαδή ο Σιμονίδης και του παρουσιάζει πολιτικές βάσει των οποίων επέλθει πλήρης μετατροπή στο σύστημα της τυραννίας. Του λέει παραδείγματος χάρη: το πρώτο, θα πρέπει ο τύραννος να διδάσκει στο λαό, δηλαδή μέσω της παιδείας, όσα είναι καλά και ωφέλιμα, και να επαινεί αυτόν που τα εφαρμόζει. Αντίθετα, το να επιβάλλει ποινές και τιμωρίες στους παραβάτες απλά δημιουργεί δυσαρέσκειες. Το δεύτερο,
σε μια, να εφαρμόσει μια στρατηγική ο τύραννος, αυτός δηλαδή που έχει στα χέρια του την έγραμμα έτσι, να εφαρμόσει μια πολιτική βραβείων η οποία να εκτείνεται από σοβαρά δημιουργήματα μέχρι απλές καθημερινές εκδηλώσεις. Να πονέμει δηλαδή μέσα από τον τρόπο του βραβεία και να επιβάλλει πολύ διακριτικά ποινές σε όσους εμφανίζουν ελλείψεις ως προς αυτές τις εκδηλώσεις. Δηλαδή να διεκπεραιώνει αυτός τα ευχάριστα κυρίως, αλλά να αναθέτει τα δυσάρεστα στους άλλους. Δηλαδή με άλλα λόγια θα λέγαμε να αναγνωρίζει την αξία κάθε δημιουργικής δράσης. Την ίδια στρατηγική του προτείνει να εφαρμόσει και στο πολιτικό πεδίο, καθιερώνοντας βραβεία για τους άρχοντες των πόλεων, ειδικότερα για την ικανότητα στα όπλα, την καλή γνώση της ιππικής τέχνης, την ανδρεία στον πόλεμο, την απονομή της δικαιοσύνης, τις υποθέσεις των πολιτών και την κατάκτηση της νίκης, δίνοντας κίνητρα για να επιτελέσουν αυτά με αφοσίωση. Φυσικά, ορισμένα από αυτά που προτείνει ο Σιμονίδης εξηγούνται από το γεγονός ότι αναφέρεται ο διάλογος σε μια πολεμική. Επομένως, η ανδρεία, η γενναιότητα, η γνώση, ας πούμε, της ιππικής τέχνης, η ανδρεία στον πόλεμο που αναφέραμε και τα λοιπά, είναι χαρακτηριστικά ενός καλού καγαθού πολίτη. Επίσης λέει, αν η ενασχόληση με τις παραπάνω υπηρεσίες γίνεται με προθυμία λόγω της απόκτησης τιμών και χρημάτων και λόγω των βραβείων που θα δίνονται, τότε αυτό θα ωφελούσε πρωτίστως την γεωργία. Μιλάμε για μια γεωργική περίοδο. Θα ενίσχυε τους καλλιεργητές και τους πολίτες. Οι πρόσοδοι θα αύξαιναν, ενώ θα ελαχιστοποιούσε και τις των γεωργών. Μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε σε μια εποχή της γεωργικής οικονομίας. Ένας άλλος τομέας είναι το εμπόριο. Η συνήθεια του άρχοντα της πολιτείας να αναγνωρίζει και να τιμά όποιον εισηγείται κάτι καλό σε οποιοδήποτε τομέα, βρίσκοντας για την πόλη κάποια πρόσοδο, θα κεντρήσει το ενδιαφέρον των πολιτών, ώστε να επιδιώκουν κάτι ωφέλιμο για την πολιτεία. Ακόμα και αν έχει, λέει, κανείς επιφυλάξεις για τα βραβεία σε όλους τους τομείς, τα βραβεία υπονοεί την αναγνώριση, την υποστήριξη, την υιοθέτηση από την πολιτεία με πρακτικούς τρόπους. Παραδείγματος χάρη σήμερα, με το να δώσει μια υποτροφία σε ένα παιδί που βγήκε πρώτο στη μαθηματική Ολυμπιάδα. Τόσο απλά. Να δείξει δηλαδή, λέει, να κατανοηθεί ότι δεν υπάρχουν πιο επικερδή εμπορεύματα από εκείνα τα οποία οι άνθρωποι αποκτούν με τα βραβεία. Ποια είναι τα βραβεία? Η δημόσια αναγνώριση. Γιατί όλο, βέβαια, όλος ο διάλογος στέκεται κατά τον Σιμονίδη στην αξία της τιμής. Δηλαδή σε μια σιωπηλή και ίσως ασυνείδητη τάση που έχουμε οι άνθρωποι για αναγνώριση του έργου μας. Γιατί, λέει ο Σιμονίδης, αυτό μας κάνει διαφορετικούς από τα άλογα ζώα. Γι' αυτό λέει συνέχεια για τα βραβεία. Λέει, έχει πάλι ως παράδειγμα ότι όταν, αυτό λέει, φαίνεται κυρίως στους ιππικούς και τους γυμνικούς αγώνες, όπου παρότι είναι ασήμαντα τα βραβεία που δίνονται, τότε ήταν ασήμαντα τα βραβεία που δίνονταν, τώρα δίνονται πολύ μεγάλης οικονομικής δύναμης βραβεία. Τότε λοιπόν, παρότι τα βραβεία αυτά
Ωστόσο οι άνθρωποι υποβάλλονται σε δαπάνες και σε πολλές φροντίδες προκειμένου να τα αποκτήσουν. Γιατί? Γιατί έχουν την αναγνώριση του κόσμου. Και λέει και πολλά άλλα, δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να τον αναφέρουμε, γιατί λέει ας πούμε ότι πολλοί τύρανοι εξοντώθηκαν, επειδή εξοντώθηκαν πολλοί τύρανοι από τους δούλους τους, έτσι και ο ιέρον, φοβούμενος μια παρόμοια επίθεση, συντηρεί για την προστασία του μισθοφόρους και σωματοφύλακες, οι οποίοι γίνονται μισητοί από τους πολίτες. Αντί όμως να προστατεύουν αποκλειστικά τον τύραν και φρουρή, θα μπορούσαν να φροντίζουν για την προστασία όλων των πολιτών, οι οποίοι προστατευόμενοι από τα κακοποιά στοιχεία θα αισθάνονται ασφαλείς. Θα θυμίζει αυτό τίποτα στο σύγχρονο κόσμο και στη σύγχρονη? Βέβαια δεν είναι θέμα σύγκρισης της εποχής εκείνης, γιατί η εποχή εκείνη αναφέρεται σε έναν άλλο πολιτισμό, τον οποίο δεν έχουμε βιώσει. Και όταν δεν έχεις βιώσει ένα συγκεκριμένο πολιτισμό, δεν μπορείς να τον κρίνεις αντικειμενικά. Η ουσία όμως του πολιτεύματος και η ψυχολογία παραμένουν οι ίδιες, έτσι δεν είναι? Και κοιτάξτε και κάτι άλλο, ότι θα, πόση απόσταση θα έπρεπε να έχουμε διανύσει από αυτές τις προτάσεις περί δημοκρατίας του Σιμονίδη, που τις κάνει τον 5ο αιώνα π.Χ. Άνω τελεία, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε. Η καθηγήτρια κυρία Κωνσταντίνα Γογκάκη της φιλοσοφίας είναι κοντά μας, η αίρον του Ξενοφόντα λοιπόν η τυραννικός, και συνεχίζουμε. Μία άλλη απόκληση, κυρία Καράγιωργα, της εποχής εκείνης με τη σύγχρονη. Λέει ο Σιμονίδης προς τον Ιέρωνα, προτείνοντάς του δηλαδή να βελτιώσει το πολίτευμα, προκειμένου και ο ίδιος να ζει καλύτερα και ο κόσμος να είναι καλύτερα και η κοινωνία, λέει. Όταν ο άρχοντας της πόλης ξοδεύει για το κοινό καλό, κοινών αγαθών, δεν θα πρέπει να έχει δισταγμό, ούτε κι αν ακόμα ξοδέψει χρήματα από την ατομική του περιουσία. Τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται για χάρη της πόλης ωφελούν πολύ περισσότερο τους τυράννους παρά εκείνα που ξοδεύονται για τις ατομικές του δαπάνες. Μια πόλη ολόκληρη, στολισμένη με τείχη, με ναούς, με αγορές, λιμάνια, προσδίδει περισσότερο μεγαλείο στον τύρανο παρά ένα παλάτι στολισμένο με υπερβολική δαπάνη. Αλλά και ο τύρανος φαντάζει πιο σημαντικός στους εχθρούς ή πιο δυνατός όταν υποσμένει γερά και όχι όταν ο ίδιος είναι εξοπλισμένος με τα πιο λαμπρά όπλα. Αν ο τύρανος βρει τρόπο να αξιοποιήσει και τα εισοδήματα των άλλων πολιτών και ολόκληρης της πολιτείας και όχι μόνο τα ατομικά του, τότε ουσιαστικά θα έχει περισσότερα εισοδήματα. Για παράδειγμα λέει, στο ωραιότερο και μεγαλοπρεπέστερο από όλα τα αγωνίσματα, τη συντήρηση των ύπων για τις αρματοδρομίες, ο ιέρον θα υμνείται και θα δοξάζεται πολύ περισσότερο αν από την πόλη του εμφανίζονταν πολλοί υποτρόφοι και πολλοί αθληταγωνιστούν, παρά αν ο ίδιος θα έτρεφε άλογα και θα συντηρούσε άρματα για να στέλνει όσο το δυνατόν περισσότερα από τους Έλληνες τους αγώνες. Είναι καλύτερο να νικά με την ευδαιμονία της πόλης που κυβερνάει από το να νικά με την υπεροχή των αρμάτων του. Λέει λοιπόν ότι επίσης έναν άντρα τύρανο δεν ταιριάζει να αγωνίζεται με τους ιδιώτες
Γιατί αν νικούσε, δεν θα το θαύμαζαν, αλλά θα τον φθονούσαν, επειδή πήρε και εξόδεψε χρήματα πολλών οικογενειών για τα άρματά του. Αν πάλι νικιόταν, θα τον χλέβαζαν πιο πολύ από όλους. Και βέβαια συνεχίζει, συνεχίζει ο Ιέρον ότι θα είχε ως αποτέλεσμα του σεβασμού και της δημόσιας αποδοχής ο Ιερών και ελευθερία κινήσεων μέσα στην πόλη του, γιατί θα ενθαρρύνει εκείνους που έχουν τη διάθεση να του υποδείξουν κάτι καλό ή χρήσιμο. Θα είχε βέβαια ανθρώπους που τον εμπιστεύονταν οικειοθελώς και θα τους έβλεπε διαρκώς και θα τον περιέβαλαν με την αγάπη τους. Ακόμα λέει και στον έρωτα των ανθρώπων, ο Ιέρον θα υποκινούσε τον έρωτα και δεν θα είχε την ανάγκη να ερωτοτροπεί προς το ωραίο, αλλά να υφίσταται ο ίδιος τις ερωτοτροπίες του ωραίου. Και δεν θα αισθανότανε φόβο μήπως πάθει κάτι. Θα είχε παντού συμπαραστάτες, θα απολάμβανε πλήθος δωρεών και δεν θα είχε πρόβλημα να κάνει υποστηρικτή του και να δεχτεί τις δωρεές εκείνου που τον συμπαθεί, γιατί θα τους έβλεπε όλους να μάχονται για αυτά όπως και για τα δικά τους. Και επίσης δεν θα έπρεπε να διστάσει να πλουτίζει τους οικείους του, τους συμμέτερους, δεν εννοεί κάτι τέτοιο, εννοεί τις αγαθοεργίες, να εξασφαλίζει συμμάχους για αυτήν την πατρίδα, να φέρνει τους συντρόφους, τους πολίτες και τους φίλους, τα παιδιά του κοντά. Λέει ότι αν κάνει όλα αυτά και πολλά άλλα, 16 προτάσεις του καταθέτει ο Σιμονίδης, τότε θα κατακτήσει το ωραιότερο και ευδαιμονέστερο από όλα τα ανθρώπινα αποκτήματα. Δεν θα τον φθονούν για την ευδαιμονία του, όπως τον φθονούν τώρα. Τώρα βέβαια να πούμε ότι ο Σιμονίδης με αυτές τις παραπάνω αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της πολιτικής δυσλειτουργίας της τυραννίας και στην επίλυση, στην αποσόβηση της διαφαινόμενης έντασης και της κρίσης μεταξύ Ιέρωνα και πολιτών. Βέβαια παραδίδοντας, θα λέγαμε, μαθήματα δημοκρατίας στον Ιέρωνα, κατά βάθος βέβαια γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν αυτά να εφαρμοστούν, κυρία Καράγιωργα. Mm. Εφόσον απευθύνεται σε μια τυπική περίπτωση τυράννου. Αν δηλαδή μπορούσε ο Ιέρων να εκτιμήσει την αξία του κρατικού καθεστώτος, τότε βέβαια δεν θα είχε υιοθετήσει ως αρχή του την εξουσία του ενός. Τα λόγια δηλαδή του Σιμονίδη προς τον Ιέρωνα μαρτυρούν κατά κάποιο τρόπο έναν ρομαντισμό, αν όχι και κάποια ασυνείδητη ενοχή του ίδιου του Σιμονίδη, θα λέγαμε, απέναντι στο γεγονός ότι ζει επί χρόνια στην αυλή του τυράννου, δέχεται τα δώρα του, τα μοιράζεται με άλλους ποιητές όπως ο Πίνδαρος και ο Βαξιλίδης. Βέβαια έχει κατηγορηθεί και ο ίδιος ως φιλάργυρος, εξαιρετικά φιλάργυρος. Μάλιστα υπάρχει και ένα εκπληκτικό απόσπασμα του Αριστοτέλη για τη φιλαργυρία του Σιμονίδη, που αξίζει τον κόπο να το πούμε. Όταν λέει κάποιος που νίκησε σε ημιονοδρομία του προσέφερε μικρή αμοιβή, τότε ο Σιμονίδης δεν θέλησε να συνθέσει ποίημα, επειδή δήθεν
δεν του ερχόταν καλά να εξυμνήσει με στίχους τα μουλάρια. Όταν όμως εκείνος του έδωσε πολύ περισσότερα χρήματα, τότε ο Σιμονίδης απήγγειλε το στίχο «Χαίρετε κόρες των φτεροπόδων αλόγων», αποκρύπτοντας ότι ήσαν και κόρες των όνων, λέει ο Αριστοτέλης στη ρητορική. Πάντως με αυτό το διάλογο επισημένονται τα εγγενή ελαττώματα της ιδιότυπης και αυταρχικής εξουσίας του ενός. Όσα προτείνει ο Σιμονίδης να υλοποιηθούν από τον Ιέρωνα, που αποκαλύπτουν δια του αντιθέτου την πολιτική στενοπό της τυραννίας, τις εμφανείς δημοκρατικές ελλείψεις της και την ασφυξία των πολιτών, τελικά προβάλλεται η πολιτική ανεπάρκεια και η καταδίκη της τυραννίας. Και γι' αυτό σας είπα ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ότι η καταδίκη αυτή γίνεται όχι από έναν υποστηρικτή της δημοκρατίας, αλλά από τον Ξενοφόντα, που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην υπεράσπιση την πολιτική του αντιδημοκρατικού καθεστώτος της τυραννίας. Ο Ξενοφόν επιδιώκει βέβαια να δικαιολογήσει τον τύραννο, αλλά πετυχαίνει ακριβώς το αντίθετο. Να πούμε ότι δεν είναι εύκολο το σύστημα αυτό της τυραννικής διακυβέρνησης να αλλάξει συνειδητά, καθώς είναι καταδικασμένο από τη φύση του εξαιτίας των ίδιων των περιορισμών που θέτει. Ειδικότερα η φραγμή που θέτει στην αναγνώριση της αξίας της ελευθερίας του ατόμου αποτελούν τη μεγαλύτερη αφορμή για την επερχόμενη, ας πούμε, τρώση του. Η απουσία της συμμετοχής του κόσμου από τις απολυταρχικές επιλογές του κατατρώει σταδιακά την όποια αντιδημοφιλή επικράτησή του. Τα συστήματα που βασίστηκαν για κάποιο διάστημα στον απολυταρχισμό του ενός προκάλεσαν στη συνέχεια τη μεγάλη πολιτική κατάρρευσή τους. Για την ιστορία αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ιέρων δεν εισάκουσε βέβαια τις διδαχές του Σιμονίδη, ούτε άλλαξε πολιτικές απόψεις και στάσεις. Δέχτηκε όμως το διάλογο αυτό, που σημαίνει ότι τον ενδιέφεραν οι απόψεις, αλλά δεν τις στήριξε. Είχε δείξει μεγάλη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του Σιμονίδη. Μην ξεχνάμε ότι όταν ξέσπασε η κρίση του Ιέρωνα με τους άλλους δύο αδερφούς του και ειδικά τον Πολύζηλο το 477, εκείνος ο οποίος μεσολύθη η κρίση ήταν ο Σιμονίδης, που σημαίνει ότι ασκούσε μεγάλη επίδραση, γιατί όπως σας είπα στην αρχή στήριζε και αποδεχόταν την παρουσία και την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων που είχαν μια, ας το πούμε, πνευματική ή καλλιτεχνική ιδιαιτερότητα. Βέβαια αυτό γινόταν μέχρι ενός ορίου, γιατί δεν είναι εύκολο να αλλάξει κανείς τη φύση του κακού σε καλό. Η ανθρώπινη εμπειρία ωστόσο δείχνει ότι συνήθως συμβαίνει και το αντίθετο, κυριαρχεί το κακό. Όμως αποτελεί μια αναγκαιότητα ο άνθρωπος να παλεύει όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα, με πράξεις, προκειμένου να μεταβάλει το κακό σε καλό, την αμετρία σε μέτρο και την αδικία σε δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να είναι βέβαια μόνος του ένας απέναντι στα προβλήματα του κόσμου και να έχει την ψευδή εντύπωση ότι θα αλλάξει τα πάντα. Ώστε οφείλει να συνδράμει, οφείλει να διατυπώσει τη συμβολή του. Και ίσως αυτός να είναι και ο ίδιος ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, το να διατηρεί δρόσα συνείδηση, η οποία να μάχεται υπέρ της ξεθεμελίωσης του κακού και να είναι εναντίον του ιδιωτελούς, του άδικου και του μη ηθικού, για την αποκατάσταση της αρμονίας του κόσμου. Άνω να πούμε εδώ και δύο τουλάχιστον στοιχεία για τη σχέση του τυράννου των Σιρακουσών
του Γέρονα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό έχουμε. Ναι. Βεβαίως και έχουμε χρόνο, ναι. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αρχαιότητας ήταν ένα πολύ σπουδαίο, πολύ διάστατο γεγονός. Και βέβαια η νίκη σε αυτούς τους αγώνες διεκδικήθηκε με ιδιαίτερο ζήλο, όχι μόνο από κοινούς θνητούς, αλλά και από εύπορους πολίτες, από βασιλείς, ακόμη και από τυράννους, οι οποίοι ονειρεύτηκαν με το ίδιο πάθος τον Ολυμπιακό κότινο. Βέβαια συνήθως έπαιρναν μέρος στις υποδρομίες. Συμμετείχαν οι ίδιοι ως αναβάτες, αλλά δια των αντιπροσώπων τους. Η ανακήρυξη πάντως του νικητή γινόταν με όλες τις τιμές, και ενώ και η φήμη την οποία αναποκτούσαν δεν υστερούσε σε τίποτα από τις άλλες Ολυμπιακές νίκες. Φυσικά η διεκδίκηση αυτής της Ολυμπιακής νίκης από αυτούς τους τυράννους είχε ιδιωτελείς σκοπούς, γιατί επέβλεπε στην προβολή του πλούτου και της δύναμής τους. Η ενίσχυση της πολιτικής ισχύος και η χρησιμοποίηση της Ολυμπιακής φήμης για την εδραίωση της κυριαρχίας του αποτελούσε ένα πολύ ελκυστικό κίνητρο. Η πρώτη, θα λέγαμε, επαφή του Ιέρωνα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες έγινε το 480 π.Χ. Όχι με τη συμμετοχή του Ιέρωνα στους αγώνες, αλλά μέσω της εξαγοράς της Ολυμπιακής νίκης. Τι εννοείται? Για λόγους πολιτικής εκμετάλλευσης. Τι εννοείται εξαγορά? Θέλοντας να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερες αθλητικές επιτυχίες για την προβολή του ο Ιέρων, δωροδόκησε αδρά στήλο ή άστυλο και τις δύο γραφές κροτονιάτη Δρομαία, αθλητή στο αγώνισμα του Σταδίου και του Διάβλου και του Οπλίτη Δρόμου. Αυτό έγινε στην 75η Ολυμπιάδα, το 480 π.Χ. Αφού λοιπόν τον δωροδόκησε καλά, εκείνος αντί για κροτονιάτης αναγορεύτηκε νικητής ως Σιρακούσιος. Το αποτέλεσμα ήταν οι κροτονιάτες να εξοργιστούν σε μεγάλο βαθμό, τόσο ώστε να τιμωρήσουν πολύ σκληρά τον δώρο δοκιμασμό. Μεταξύ των άλλων, μετέτρεψαν το ίδιο του το σπίτι σε φυλακή, κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά προσβλητικό, γιατί όπως ξέρετε η εστία, η οικία στην αρχαιότητα είχε πάρα πολύ μεγάλη ηθική αξία. Και δεύτερον, ένα άλλο ηθικό δίδαγμα δόθηκε με την καταστροφή, με το ότι κατέστρεψαν τον Αδριάντα του που βρισκόταν στο ιερό της Λακινίας Ήρας. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Και έχουμε και άλλες περιπτώσεις όπου οι τύρανοι επιχείρησαν να εξαγοράσουν αθλητές, έτσι όπως ο αντίπατρο από τη Μίλητο κλπ. Αλλά δεν υπολόγισε ο αντίπατρος καθόλου τα δώρα του τυράννου και αρνήθηκε τον χρηματισμό. Και καταγράφηκε ως μια εξαιρετική περίπτωση ηθικής προσωπικότητας. Έχουμε όμως και άλλα παραδείγματα που αποδέχτηκαν το δέλεαρ. Άρα πάντα υπήρχε. Τους... πάντα υπήρχε. Ναι, αλλά να επισημάνουμε ότι εδώ είναι αρκετά μεμονωμένες οι περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να δέχονται και όλη την κοινωνική κατακραυγή, στην οποία η κοινωνία συμφωνούσε απολύτως. Το αντίθετο δηλαδή από αυτό που συμβαίνει σήμερα, που υπάρχει αναστολή, μια ανοχή θα λέγαμε του γεγονότος, το αντίστοιχο. Η άλλη επαφή του Ιέρωνα με τους αγώνες, τους Ολυμπιακούς,
Ήτανε βέβαια το 476 και το 76 και 77. 77η Ολυμπιάδα, όπου κέρδισε στο αγώνισμα του Κέλιτα και στο Τέθρυπο. Ειδικά όμως το 468 π.Χ. στην 78η Ολυμπιάδα, όπου κέρδισε το Τέθρυπο, το αγώνισμα του Τέθρυπου, δημιούργησε πολύ μεγάλη αναταραχή στην Ολυμπία, γιατί έκανε πολύ έντονα την είσοδό του εκεί με πολυτελή τρόπο κλπ. Που προκάλεσε τόσο πολύ πολυτέλεια της συνοδείας του, προκάλεσε το κοινό αίσθημα και η επίδειξη πλούτου του σε αντιδράσεις πολλών και κυρίως βέβαια του Θεμιστοκλή, ο οποίος αντέδρασε στη συμμετοχή αυτή χωρίς ωστόσο η παρέμβασή του να έχει απήχηση. Σας έκανε και μια ερώτηση τώρα, να επανέλθουμε στο έργο αυτό, αν διδάσκεται στις σύγχρονες σχολές πολιτικής επιστήμης, και μου είπατε πως δεν είναι γνωστό και δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να διδάσκεται και με κάποιο τρόπο να μπει στην εκπαίδευση αυτό το συγκεκριμένο έργο? Τώρα η ερώτηση έχει μια αυτονόητη απάντηση. Ωραία, εγώ θα πω ναι. Είναι βέβαια ότι επηρεάζουμε ιδιαίτερα τις εξελίξεις. Προσωπικά έκανα μια εκτεταμένη αναφορά σε μια τριλογία του Ιέρωνα με όλα αυτά τα ζητήματα και τα δημοσίευσα. Είχανε μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα απήχηση, μια αποδοχή θετική, αλλά δεν είδα να έχει... δυστυχώς ξέρετε ότι γενικώς οι ανθρωπιστικές σπουδές και οτιδήποτε έχει σχέση με το παρελθόν αντιμετωπίζεται με ένα τρόπο σαν να ανήκει στην πρωτόγονη κοινωνία και στην προϊστορία. Αυτό δεν έχει να κάνει με μία μεμονωμένη, όπως λέγαμε πριν, παρέμβαση. Είναι εξαιρετικά τα κείμενα της αρχαιότητας και όλος αυτός ο πλούτος, ο πολιτισμικός. Είναι μια κληρονομιά πολύ σημαντική που θα μπορούσε να τρέφει γενναίες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Να σκεφτείτε ότι πρότινος είχα κληθεί στην Κύπρο για να κάνω μια διάλεξη σχετικά με το ποιες προτάσεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη ειδικότερα θα μπορούσαν να εισαχθούν στο σχολείο, στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες, ανατρέποντας αυτό το στατικό και τεχνοκρατικό σύστημα που υπάρχει σήμερα και αντικαθιστώντας το ή τουλάχιστον εισάγοντας προτάσεις πιο ανθρωπολογικές που τις έχουν κάνει ήδη, τις έχουν καταθέσει οι ίδιοι. Έχουμε, αυτή η κληρονομιά είναι δική μας, μας ανήκει. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο στενά και κοντά βλέπουμε να αναδεικνύονται. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Και επίσης, όπως σας είπα και πριν στην εισήγηση αυτή, έχω την εντύπωση ότι η παιδεία είναι ο μεγάλος μοχλός για να ανακοινηθούν πράγματα και να αλλάξουν νοοτροπίες. Εάν συγκρίναμε την αρχαιότητα μου, θα βλέπαμε ότι όλες οι κοινωνικές δραστηριότητες έχουν σήμερα χαρακτηριστικά του συστήματος αξιών της σύγχρονης κοινωνίας. Ας πούμε, ατομισμός, ωφελημισμός, ανταγωνισμός, πλουτισμός και όλα αυτά. Ίσως και ακόμα περισσότερα. Και μια μορφή παρακμής. Αντίθετα, ας πούμε, στην αρχαιότητα βλέπουμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη σημασία στη συλλογικότητα. Στη συλλογικότητα. Και όπου δεν υπήρχε αυτό, υπήρχε καταδίκη.
ακόμα και στα τυραννικά καθεστώτα που αναφέραμε λίγο πιο πριν, εμφανίστηκαν κυρίως τον 5ο και τον 4ο αιώνα π.Χ. στην περιοχή της Νότιας Ιταλίας, αλλά και στην Αθήνα κλπ. Να πούμε ότι η ελληνική αρχαιότητα τα μίσησε και απέριψε στη συντριπτική της πλειοψηφία το τυρονικό πολίτευμα και την προκλητική μορφή αυτής της εξουσίας. Και ακριβώς μέσα από την εμπειρία αυτή ανέδειξε άλλες μορφές πολιτικές. Είδατε ότι και στο επίπεδο της δημοκρατίας, που σε ένα κείμενο που γίνεται μέσα από την ανάδειξη των προβλημάτων και της σκληρής ζωής, διαφαίνονται πράγματα που σήμερα που έχουμε σύστημα δημοκρατικό, ωστόσο και αυτό μπορούσε να ήταν εξαιρετικά βελτιωμένο ως προς τις αξίες, ως προς την αξία του προσώπου. Και ως προς μια ανθρωποκεντρική παιδεία, γιατί όσο βλέπετε την παιδεία να μην αλλάζει, να αναπαράγει δηλαδή τελικά αυτές τις μορφές του συστήματος και όχι να δημιουργεί δικές της ηθικές αξίες, δεν περιμένετε να αλλάξουν πράγματα. Θέλει συλλογική αξίωση και προσπάθεια. Κοίτατε ότι σε ένα σημείο λέω πως δεν αλλάζει τώρα η τυραννία με 5 συμβουλές που του δίνει ο Σιμονίδης. Θέλει ανατρεπτικές παρεμβάσεις. Ανατροπή θέλει και ένα σύστημα αξιών που μειώνει την αξία του ανθρώπου. Εδώ τώρα πρέπει να συζητήσουμε άλλα ζητήματα. Την τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, και πως παρεμβαίνει με έναν τρόπο ώστε να έχει ηθικούς φραγμούς, γιατί δεν μπορεί κανείς να σταματήσει την εξέλιξη ούτε να πει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι καταστροφική. Όχι, είναι και δημιουργική, έχει εξαιρετικές δυνατότητες. Μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να πάει προς όφελος της και όχι εναντίον της. Αυτός είναι ο στόχος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γοκάκη. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο εκπαιδευτικό σας έργο και όχι μόνο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, είχαμε την κυρία Κωνσταντίνα Γογκάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας του αθλητισμού στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, και μας μίλησε για το σημαντικό αυτό έργο του Ξενοφόντα, τον Ιέρωνα ή Τυραννικό. Ένας διάλογος, όπως είδαμε, για την τυραννία και όχι μόνο. Ακούσατε την εκπομπή «Ιέρων ή Τυραννικός» του Ξενοφόντα. Ένας διάλογος για τα διέξοδα και τις ανασφάλειες των τυράννων με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.